έβρεξες, Γιώργο? Κάτι άσπρα. Άσπρα. Η τύχη του πρωτάρι. Μάλιστα. Ωραία. Τι είναι αυτά, κύριε καθηγητά? Τι είναι? Θα δούμε τώρα τι είναι. Μάλιστα. Μπορεί να έχει κι άλλα. Θα βρίξει με κύλιο, βλέπω, Λοιπόν, μπροστά μας έχουμε μερικά καρποσώματα από καλοσύμπε γκαμπόσα, καλοκύβι ή ιδίποδη. Και όλα σε πρώιμο στάδιο τα βρήκες, Γιώργο. Βλέπω εξελίσσεις σε καλό μανιταρά, Ναι. Πολύ όμορφα. Όπως βλέπετε, όλα σε πρώιμο στάδιο. Μικράκια. Ωραία μωρά, έτσι. Ωραία. Με χοντρά ποδαράκια. Εδώ. Ένα στο γόνατό σου έχει. Εδώ. Πολύ ωραία. Εξαιρετικά. Ούψ, ένα μικράκι. Πανέμορφα. Αυτά κανονικά έπρεπε να βγαίναν πριν 2 εβδομάδες, 3 εβδομάδες. Αλλά λόγω της ανομβρίας μείναν πίσω. Και λόγω του υψομέτρου. Λοιπόν, εδώ έχει μερικά ακόμα. Σήμερα έχουμε 16 του μηνός, 16 έκτου του 21. Κοίταξε εδώ, Γιώργο. Έλα πιο κοντά. Καλοσύμπε καμπότσα, καλοκύβι ή ιδίποδη. Πρόκειται για έναν βασιδιομύκητα, ο οποίος εμφανίζεται σε λιβάδια και κάνει μυκοριζική συμβίωση με μυκηλιακό χόρτο. Το βρίσκουμε σε σειρές, κύκλους ή μη κύκλια και κάνει τα λεγόμενα δαχτυλίδια της μάγισσας. Μπορεί όμως να το πετύχουμε και σε δάση πλατύφυλλων. Επίσης και εκεί κάνει σειρές, κύκλους ή μη κύκλια, αλλά περισσότερο σε λιβάδια ή μη ορεινά, ακόμη και παιδινά, έως και σε πολύ μεγάλο υψόμετρο, 1800 μέτρων, ίσως και παραπάνω. Τα χαρακτηριστικά τα έχουμε πει πιο πολλές φορές. Ας τα ξαναπούμε πάλι, λόγω επειδή ο Γιώργος τα συναντάει πρώτη φορά. Βασιδιώματα με άνοιγμα πυλιδίου από 5-10 έως 15 εκατοστά, σπανίως περισσότερο. Με χρώμα πυλιοδερμίδας, κρέμ, λευκοπό, κίτρινο καμιά φορά, σπανιότερα καφετή. Σε ξερό καιρό είναι κάπως στεγνό, σε υγρό καιρό ελαφρώς γλοιώδες. Περίμετρος γυριστή, κολποτή, κυματιστή, όπως τη βλέπετε εδώ. Η ημενοφόρα επιφάνεια αποτελείται από ελάσματα τα οποία είναι πολύ πυκνά, εφαπτώμενα στο πόδι, ρηχά, σε μερικές περιπτώσεις διχαλωτά. Έλα λίγο πιο εδώ. Ωραία. Πόδι σε πρώιμο στάδιο γίνεται κάπως ροπαλόμορφο, κυλινδρικό ή βαρελόμορφο, όπως είναι περίπου αυτά εδώ. Λευκοπό και αυτό, επίσης και τα ελάσματα λευκοπά, κρέμ, ανάλογα την ηλικία.
το πόδι είναι, έχει σύσταση νόδης, ενώ η σάρκα του είναι κάπως κοκκόδι. Λευκοπή με αντάβγες μαρμάρινες, με ευχάριστη οσμή φρέσκου ψουμιού, αλευριού ή αγγουριού. Πολύ νόστιμο, εξαιρετικά νόστιμο. Συγκαταλέγεται μέσα στα 10 ποιοτικότερα μανιτάρια, είδη μανιταριών δηλαδή, με εμπορική αξία. Περιέχει υπογλυκημικές ουσίες, ρίχνει τα επίπεδα του ζαχάρου στο αίμα. Παρόμοια είδη είναι και το κλειτοσύμπε γαλομπάτα. Το κλειτοσύμπε ριβουλότσα. Αυτά όταν τα βρίσκουμε σε λιβάδια μπορούν να μπερδευτούν πολύ εύκολα. Μεγάλη προσοχή λοιπόν, γιατί τα δύο είδη που προανέφερα είναι τοξικά. Μεγάλη προσοχή σε όσους δεν είναι γνώστες και συλλέγουν σχήμα χρώμα, να μην μπερδεύονται με το εντόλο μασινό άτομο. Μεγάλη προσοχή, επαναλαμβάνω, για όσους συλλέγουν σχήμα χρώμα. Λοιπόν. Καλό σύμπε καμπόσα, καλό κύβι ή δίποδι ή κοντόποδι. Εμφανίζεται από τα μέσα Μαρτίου στις πολύ παιδινές περιοχές. Κανονικά το βρίσκουμε από τα μέσα Απριλίου έως και τα μέσα Ιουνίου στα πολύ μεγάλα υψόμετρα, όπως είναι το συγκεκριμένο. Πολύ όμορφα, πανέμορφα. Ωραία. Γιώργο, έχεις να πεις κάτι? Όχι να πω, δεν έχω να πω κάτι. Έχεις να πεις κάτι, Γιώργο? Όχι, τα είπες εσύ πολύ ωραία. Δεν θα ρωτήσεις κάτι? Αυτά πώς μπορούν να μαγειρευτούν? Με διάφορους τρόπους. Υπάρχουν πολλοί τρόποι. Εγώ τα προτιμώ τηγανιτά αλευρωμένα. Αλευρωμένα. Όπως τα καλαμάρια. Εξαιρετικά νόστιμα. Στα ψάρια. Ακριβώς έτσι. Μάλιστα. Καλώς είπε καμπούσα. Καλοκύβι δίποδι, φαγόσιμο, εξαιρετικά νόστιμο.